Σάκη. Nothing compares to you. Νίκο. Λοιπόν, Χαρίκλια, το κομμάτι αυτό το έχει γράψει ο Prince. Δεν το έχει γράψει κοπέλα. Πάμε παρακάτω. Τα έμαθα αργότερα. Πάμε παρακάτω. Αυτό το κομμάτι λοιπόν το έχει πει συγκλονιστικά η Sinead O'Connor. Τη θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Λυτή, απέρητη, τίποτα, ένα πλάνο, εκεί. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Στιλιστικά είσαι χάλια. Είσαι σαν να ντύθηκες για απόκριες. Δεν χρειάζεται αυτό το τραγούδι, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ατόπιμα αυτό. Έπρεπε από μόνη σου να πεις, παιδιά, αυτό το τραγούδι σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Σημαίνει αυτά τα πράγματα που σημαίνει και θέλω να το πω λιτά σαν... όπως θα έπρεπε να το πεις. Αλλά το είπες πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγουδιστικά ήσουν πολύ καλή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μου δίνεις την εντύπωση ότι σου μιλάει ο Νίκος και βάζεις από το ένα αυτή και βγάζεις από το άλλο. Συμβαίνει αυτό. Αλήθεια. Αυτή την εντύπωση μου δίνεις εμένα. Ίσως από μηχανία, Γιώργο, το κάνει. Δεν ξέρω. Όχι, όχι. Κάνετε λάθος αυτό. Okay. Να πάρω τον λόγο αφού τον πήρα, Λοιπόν, οφείλω να πω και όχι για γλυψηματικούς λόγους, ένα εξαιρετικό μπράβο στον σκηνοθέτη μας, τον Θάνατο Κουμόζια και την ομάδα του, γιατί αυτό που είδα και πίσω και κάτω και γενικώς ήταν κάτι τη δική μου αισθητική, top of the class. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συμφωνήσω με τον Νίκο, γιατί εσύ μέσα στο υπόλοιπο πράγμα ήσουν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Δεν έδαινε τίποτα. Υπήρχε ένα minimal πράγμα γύρω-γύρω. Και επειδή βγάλαμε τα παπούτσια και βάλαμε ένα καπέλο και ξαφνικά μπήκαμε στο τραγούδι. Τώρα όμως δεν φταίς εσύ, δεν ξέρω. Προφανώς και δεν θέλω προς Θεού να τα ρίξω στην... Εγώ φταίω, ναι. Πέφτω. Στην Αλεξάνδρα Κατσαίτη, προς Θεού. Κάνει εξαιρετική δουλειά η Αλεξάνδρα. Εγώ. Δεν είμαι το υπόλοιπο, έτσι. Αισθητικά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, φωνητικά, επειδή σε άκουσα και στην πρόβα, ήσουν εξαιρετική απόψε. Σε φοβήθηκα στην πρόβα, δεν στο κρύβω. Αλλά απόψε ήσουν πολύ καλή. Σ' άρεσε ο τρόπος που τραγούδησε. Ναι. Με χαλάει το υπερβολικό αυτό της εικόνας. Αυτό είναι. Okay. Πάντως η φωνή της μας ταξίδεψε. Συμφωνείς? Ναι. Πολύ καλή. Πολύ, πολύ. Γιώργο. Πάει. Συγγνώμη. Χαρίκλα, εγώ νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον για την ερμηνεία για μένα η καλύτερη σου βραδιά. Εγώ, αυτό που εγώ είδα με την Μαρία Μένα και αισθάθηκα
το Ιστάκι απόψε. Χαίρομαι. Μπορεί όταν βγήκες να μην ήταν το καλύτερό μου. Όμως τελικά το ξέχασα όσο σε έβλεπα. Και κόλλησα πάνω στη φωνή και στην ερμηνεία σου. Και τελικά αυτή είναι η ουσία της στιγμής. Κάνουμε live show, καταλαβαίνω αυτά που ακούω γύρω μου. Όμως ταξίδεψα με την ερμηνεία σου. Και είχες, όπως θα έλεγε ο Νίκος, συγκλονιστικές στιγμές μέσα στο κομμάτι. Αυτό που εγώ ψάχνω. Μου άρεσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα. Λοιπόν, πρώτα τα σχόλια για το τραγούδι. Και μετά θα απαντήσω στα υπόλοιπα. Με άφησες άφωνη. Άφωνη είσαι το ζάλο. Καθόλου. Καλά, εγώ που σε έχω ακούσει ξέρω τι λέω. Σαν τραγουδίστρια. Εννοείται. Άφωνη είναι νομίζω δεν είναι η έννοια που με χαρακτηρίζει, ξέρεις. Δεν φτάνει αυτό. Okay. Αυτό εγώ το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι διαφώνησα πάρα πολύ μαζί σου. Θέλω να πω ένα τραγούδι που ήθελε εκείνη να το δει πάρα πολύ. Εγώ φοβήθηκα ότι μας γυρίζει σε μια εποχή που έχει περάσει. Ποιο? Τον άθιμο πέρυσι του γιου. Δεν μ' αρέσει εμένα που σου πιάσει το τραγούδι. Δεν τι να κάνουμε, πειράζει. Να πάω να κοιταχτείς. Θα πάω να κοιταχτώ. Κομματά. Και τη μέρα, ξέρετε, συνέβη το εξής. Την ώρα που έδωσα στη Χαρίκλα ένα τραγούδι και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει να τραγουδήσω λίγο αυτό που μου δώσες και να τραγουδήσω και ένα άλλο από το τηλέφωνο. Και λέω, τι λέει τώρα αυτή. Και ξαφνικά, ξέρεις, έχω το κινητό στο μεγάφωνο και τραγουδάει αυτό. Εντάξει, αυτό θα πεις, παιδί μου. Λοιπόν, ήσουν συγκλονιστική, καταπληκτική, ασύλληπτη. Όλο το υπόλοιπο για μένα... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καθαρά υποκειμενικό και έχει να κάνει με την αισθητική άποψη του καθενός. Το ότι ένα βίντεο κλιπ ρισίνε το κόλλο να τραγουδάει ήταν πάρα πολύ λιτό. Δεν σημαίνει ότι οποτεδήποτε πρέπει να ερμηνευτεί αυτό το τραγούδι, πρέπει να ερμηνευτεί φαλακρά και χωρίς τίποτα. Έλα. Εγώ θεωρώ ότι. Ναι, εγώ έτσι θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι κάνουμε ένα show, όχι, και θεωρώ ότι αυτό το μποέμ ύφος του ταιριάζει πάρα πολύ. Συνεχίζω να το επιλέγω και θα το ξαναεπέλεγα. Θεωρώ ότι υποστήριξε τέλεια. Είμαι περήφανη που είσαι μαζί μου. Πολύ όμως. Χαίρομαι και εγώ είμαι περήφανη. Πες μου κάτι. Είναι και το δικό σου στυλ αυτό, ούτως ή άλλως. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σου αρέσει με πολύ. Εκφράζει αρκετά. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ναι. Λέει θα το επέλεγες στην καθημερινή, όχι στην καθημερινή σου ζωή, αλλά... Καθημερινά λίγο δύσκολα όχι, με το καπελάκι. Αν εμφανιζόσουν να... Έκανε συναυλίες. Αστραϊκή έτσι, εντυμένη. Αν έκανε συναυλίες, αν εμφανιζόσουν κάπου, θα επέλεγες. Αυτό θα ήταν το στυλ που θα επέλεγες. 100%. Ή μπορεί και κάτι άλλο. Σίγουρα θα προσπαθούσα και κάτι άλλο, θα δοκίμαζα και κάτι άλλο, αλλά θα ήταν και αυτό ένα κομμάτι στη συναυλία. Είμαστε. Ωραία. Την περασμένη εβδομάδα ήσουν υποψήφια, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Εγώ δεν θυμάμαι, ήμουνα. Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν είμαστε διαπίσει. Πάντως αυτή η εβδομάδα πήγαν όλα καλά, έτσι. Δηλαδή, πάρα πολύ καλά. Καλά εσύ. Ένιωθα πάρα πολύ καλά και δεν θέλω να σκέφτομαι την περασμένη εβδομάδα. Ά, θέλω ναι. Να σκέφτομαι ναι, μπροστά. Δεν θα σκεφτόμαστε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη. Ωραία. Η Χαρίκλια λοιπόν την επόμενη.